Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες ως προς την επιδημιολογική πορεία της χώρας και τα μέτρα που θα προκύψουν ή θα ανακληθούν βάσει αυτής. Σε ένα συνεχόμενο lockdown εδώ και ένα χρόνο, να είμαι ειλικρινής. On-off, στα πλαίσια ενός ακορντεόν, θα λέγαμε, αλλά πράγματι έχουμε ζήσει μήνες οι οποίοι είναι δύσκολοι και περάσαν πίσω μας. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι αρκετά ανησυχητικό, είναι ένας αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, ο οποίος περάσαμε μια περίοδο, το οποίο ήταν αποτέλεσμα ενός πάλι ενός κι άλλου lockdown, έτσι, ο οποίος είχε μείνει, είχε σταθεροποιηθεί. Είδαμε τις μονάδες μας σιγά-σιγά να αποφορτίζονται, ομοίως και το σύστημα υγείας. Η αυξητική τάση σε κρούσματα και εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία έχει σημάνει καμπανάκι κινδύνου στους λοιμοξιολόγους, με αποτέλεσμα να εξετάζονται ενδελεχώς όλα τα επόμενα βήματα. Εν τότε βλέπουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάτι που είναι αρκετά ανησυχητικό και θέλει πολύ στενή παρακολούθηση. Εξού και θα ληφθούν νέες αποφάσεις, μάλλον θα επαναξιολογηθεί η προηγούμενη απόφαση ανοίγματος των σχολείων και περαιτέρω αποκλιμάκωσης. Όσον αφορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουμε έναν αυξανόμενο αριθμό και προσελεύσεων και κρουσμάτων και δυστυχώς και αρχόμενων νοσηλιών. Τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 5.300, ενώ οι εισαγωγές ασθενών με COVID στα νοσοκομεία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, με την πληρότητα στις ΜΕΘ να έχει σκαρφαλώσει ήδη στο 63% πανελλαδικά. Πρέπει να καταλάβουμε όμως το εξής. Πρώτον, είμαστε σε μια χειρότερη ελαφρά κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν δύο εβδομάδες. Δηλαδή, μπορώ να φέρω ενδεικτικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Φτάσαμε σε μια πληρότητα της τάξης του 20-30% πριν δύο εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50-60%. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι το παθογόνο κινείται πολύ πιο γρήγορα από εμάς και κινείται αόρατα μέσα στην κοινότητα. Θυμηθείτε τις εικόνες που ζήσαμε πριν τρεις μήνες και δεν θέλω να δω πάλι, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα ούτε σε εμάς, που μιλάμε για μια διασπορά η οποία έκανε πολύ πολύ καιρό να περιοριστεί, γιατί βλέπαμε την πίεση στο σύστημα υγείας εβδομάδες μετά. Απλά να έχουμε υπόψη μας ότι ο παθογόνος μικροοργανισμός, ο ιός, ο οποίος διασπείρεται στην κοινότητα, είναι βήματα μπροστά από εμάς και ο στόχος είναι να μην είναι βήματα μπροστά από εμάς και ό,τι συμβεί να συμβεί με ένα καλά ελεγχόμενο σύστημα υγείας. Δηλαδή, οποιαδήποτε διασπορά να μπορεί να ελέγχεται στο σύστημα υγείας. Γιατί κακά τα ψέματα, η αύξηση του αριθμού κρουσμάτων θα έρθει. Δεδομένου τη αποκλιμάκωση που μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε και καλώς κάναμε, γιατί έπρεπε να αποκλιμακώσουμε κάπως, να ανοίξει η αγορά, να προχωρήσουμε τις δραστηριότητές μας, θα βλέπαμε έναν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Το θέμα είναι μην αυτός ο αριθμός υπερβεί τις δυνατότητές μας.